Να δούμε το πρώτο θέμα που σας προαναγγείλαμε λίγο νωρίτερα και μας έρχεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Θα καλησπερίσουμε καταρχήν την κυρία Πόπη Μπαξεβάνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Βακηθιανάκη. Με... και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Λέγαμε λίγο νωρίτερα και στους φίλους ακροατές ότι θα μιλήσουμε για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Με αφορμή μια πρωτοβουλία του Μουσείου πριν 1,5 χρόνο περίπου. Τα μέχρι στιγμές αποτελέσματα από αυτό το πρόγραμμα, συντονίστρια είστε εσείς στο ξεκίνημά του. Τώρα έχει φύγει από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας η ομάδα. Δράση, ναι, οι ιδιοκτησίες εισαγωγικά αν θέλετε και ο συντονισμός ο βασικός. Παρ' όλα αυτά βοηθάμε και είμαστε από κοντά και συμβουλευτικά και τηρώντας τα Μητρώα. Πρόκειται για την κριτική ομάδα σκύλων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Μιλάμε για δύο ποιμενικά, γερμανικά ποιμενικά σκυλιά, ειδικά εκπαιδευμένα για να ανιχνεύουν φόλες, τα οποία έχουν αναλάβει από τον Ιούλιο, συγγνώμη, του 2016, δύο ομοσπονδιακοί θηροφύλακες που ανήκουν στο σώμα της πρώτης κυνηγητικής ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου. Υπήρξε καταρχήν να πούμε η ανάγκη, τι οδήγησε στο να συγκροτηθεί αυτή η ομάδα? Ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα, είχατε εντοπίσει? Από το 2000 περίπου, 2010, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας υλοποίησε ένα πρόγραμμα σχετικά με τα δηλητηριασμένα δολώματα. Ήταν μαζί στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, ήταν επίσης και δύο περιβαλλοντικές ομάδες από την Ιβηρική, από Ισπανία και Πορτογαλία, και ο Αρκτούρος από την κεντρική Βόρεια Ελλάδα. Όντως είναι πολύ σοβαρό το θέμα της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ειδικά στις μεσογειακές χώρες, για διάφορους λόγους, όχι βέβαια μόνο στην Ευρώπη, έτσι είναι παγκόσμιο το θέμα. Τέλος πάντων, μία από τις δράσεις εκείνου του έργου ήταν και η ανίχνευση δολωμάτων με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Σκύλων, η οποία είχε έδρα στην Ισπανία και η οποία είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και την Κρήτη για να κάνει δύο αυτοψίες. Βλέποντας λοιπόν και την αποτελεσματικότητα του εργαλείου αυτού, γιατί και της ομάδας αν θέλετε, ουσιαστικά αυτές οι ομάδες λειτουργούν όπως και τα σκυλιά εργασίας που έχει η αστυνομία για την ανίχνευση ναρκωτικών, όπλων κτλ. Παρόμοια εκπαίδευση έχουν. Είδαμε λοιπόν ότι ήταν αρκετά αποτελεσματική, δηλαδή όταν ήρθε ουσιαστικά για να επιδείξει το έργο της, εντόπισε αρκετά σημεία με φόλες στην Κρήτη. Υπήρχε βέβαια και το προηγούμενο με πολλές καταγραφές και από τα ζώα ουσιαστικά που έρχονται στα κέντρα περίθαλψης ανά την Ελλάδα και στους σταθμούς πρώτων βοηθειών που υπάρχουν διάσπαρτοι, όπως και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Είχαμε εντοπίσει ότι εισάγονται πάρα πολλά ζώα, ειδικά άγρια, με συμπτώματα δηλητηρίασης. Κάποια από αυτά μάλιστα τα ζώα είναι και προστατευόμενα. Έτσι, μιλάμε τις άγριες σπανίδες, όπως είναι η γηματή, τα όρνια, ζουρίδες, ασβή κτλ. Και βέβαια στην κεντρική Βόρεια Ελλάδα περισσότερο πρόβλημα με λύκους, αρκούδες και αλληλιπούδες. Δηλαδή πέραν από αυτό που ξέρουμε με τα κατοικίδια, γάτες και σκύλους που δηλητηριάζονται από φόλες, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και στην άγρια πανίδα. Και άμεσα και έμεσα, με δευτερογενείς δηλητηριάσεις δηλαδή. Ή κάποιοι απευθείας πετάνε, πάνε δηλαδή σε αυτές τις περιοχές και σκοπίμως πετάνε φόλες, ή ναι. τα άγρια ζώα τρώνε δηλητηριασμένα. Να σας πω, στην Ελλάδα εμφανίζονται δύο διαφορετικά θέματα, εμφανίζεται το πρόβλημα με δύο διαφορετικές μορφές. Εκεί που έχουμε άγρια σαρκοφάγα, τα οποία ουσιαστικά έρχονται σε σύγκρουση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, δηλαδή έχουμε λύκο, αλεπού, και αρκούδα ίσως και τα λοιπά που κάνουν ζημιές στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο ή και στο αγροτικό κεφάλαιο, εκεί μπαίνουν κάποιες φόλες επί τούτου για να εξοντώσουν τα συγκεκριμένα είδη που κάνουν ζημιά στο τέτοιο, στο κεφάλαιο ας πούμε της πρωτογενούς παραγωγής. Στην Κρήτη
περισσότερο το πρόβλημα εντοπίζεται στον έλεγχο, σε εισαγωγικά, των αδέσποτων ζώων και στη συγκρούση μεταξύ χρηστών, χρηστών της υπαίθρου. Μεταξύ κυνηγών κτηνοτρόφων, μεταξύ κτηνοτρόφων, μεταξύ αγροτών και κυνηγών, μεταξύ μελισσοκόμων και στις αστικές περιοχές, μεταξύ των γειτόνων, κάποιων ανθρώπων τέλος πάντων που έχουν πρόβλημα με οποιοδήποτε ζώο και δεν τους αρέσει να βλέπουν ζώα γενικά, δεν ξέρω. Μαζεύονται πολύ όμως. Έχει διαφορετική μορφή σε ανά περιοχή. Σε εμάς εδώ είναι περισσότερο η χρήση των δολωμάτων για την εξάλληψη των αδέσποτων ή για να εξοντώσουμε το κατοικίδιο του γείτονου που μας ενοχλεί κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι τα δολώματα γενικά, πέραν ότι μπορεί να δηλητηριάσει ένα οικό στο ζώο, μένουν διάσπαρτα δεξιά-αριστερά, ας πούμε, στην Ήπεθρο ή σε ένα πάρκο, ακόμα και μέσα στην πόλη. Αυτό θα το καταναλώσει οποιοδήποτε ζώο περνάει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το φάει το συγκεκριμένο ζώο που σε ενοχλεί. Ο συγκεκριμένο σκύλο ή η συγκεκριμένη γάτα. Μπορεί κάλλιστα να το πιάσει και ένα παιδάκι. Έτσι, μιλάμε τώρα για κομμάτια κρέατος, για ζαμπονάκια, για λουκανικάκια. Με ό,τι αυτό συμβαίνει. Βάζουν έτσι δελεαστικό περιτύλιγμα. Ναι. Και μετά έχουμε και το άλλο θέμα, ότι όταν το ζώο που δηλητηριάστηκε και μείνει έκθετο στην Ήπεθρο, θα πάει κάποιο άλλο ζώο να το φάει, που είναι πτωματοφάγο, όπως είναι οι γήπες, όπως είναι τα κοράκια, όπως είναι πιθανά και κάποιες γερακίνες. Αυτά τα ζώα δηλητηριάζονται δευτερογενώς. Καταναλώνουν δηλαδή το δηλητήριο, περνάει μέσα από την τροφική αλυσίδα ουσιαστικά και δηλητηριάζεται και το άγριο ζώο ακολούθως. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μια αλυσίδα σε όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή, ναι, μπορεί από ένα δηλητηριασμένο ζώο να έχουμε έτσι πάρα πολλά άλλα θύματα. Ναι, ναι, και μαζικές εξοντώσεις, ας πούμε. Έχουμε περιστατικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσφατο παράδειγμα στην Τανζανία, πριν τρεις μέρες νομίζω ήταν, λαθροκυνηγοί τέλος πάντων είχαν τοποθετήσει δηλητήριο σε αντιλόπι ζέμπρα πιθανά. Στο σημείο βρέθηκαν μαζεμένα την ίδια ημέρα 74 γήπες και 6 λιοντάρια νεκρά. Μιλάμε για τεράστιο, μαζική αυτή, ζώα, σφαγή είναι και αυτή, ναι. Νεκρά από ένα επεισόδιο. Παρόμοια περιστατικά είχαμε και στον Έστω, ας πούμε, κοντά μας, έτσι, στην Ελλάδα, στον Έστω πριν το 2012 νομίζω, με πάνω από 12 άγρια πουλιά, προστατευόμενα μάλιστα, χρυσά ετήγη, όρνια, η απικία των όρνιων συγκεκριμένα από τα στενά του Νέστου εξαφανίστηκε από αυτό το επεισόδιο. Δηλαδή δεν αναπηκύθηκε το φαράγγι, ας πούμε, του Νέστου από γήπες έκτοτε. Ναι, μάλιστα έχουμε συρθεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γι' αυτό. Υπάρχει δηλαδή φάκελος, ας πούμε, που μας, σαν την Ελλάδα, έτσι. Α, για να μας παραπέμπει. Ναι, για μη προστασία της άγριας ζωής και παραβίαση της κοινωνικής νομοθεσίας για την προστασία των πτηνών με την οδηγία την 174 και είπα ένα σωρό άλλα πράγματα τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν άνθρωποι που ρίχνουν φόλες, που κάνουν, δηλαδή που προχωρούν σε τέτοιες κινήσεις, είναι δύσκολο, Είναι πολύ δύσκολο, γιατί όποιος το κάνει συνήθως αρκετά κρυφά. Βέβαια, πιστεύω και τουλάχιστον έχει δείξει και η περίπτωση με την χρήση των σκύλων ανίχνευσης, ότι υπάρχουν δυνατότητες εντοπισμού. Δηλαδή, αν σε μια περιοχή, ας πούμε, βρίσκεις τακτικά, όπως έχουμε τέτοιες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, όπου συμβαίνει το ίδιο επεισόδιο 3 και 4 φορές σε μια ακτίνα, ας πούμε, ενός 2 χιλιομέτρων. Και να μην το ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να τον εντοπίσεις αν η υπηρεσία ή η αρμόδια το θέλει. Μπορεί κάλλιστα να διατάξει προανάκριση, να καλέσει τους κατοίκους, τους χρήστες και να βγάλει άκρια. Έχουμε όμως τέτοιες πρωτοβουλίες. Δύσκολο. Τώρα αρχίζει και ενεργοποιείται το θέμα. Σε μια πρόσφατη περίπτωση, πριν 20 μέρες περίπου, ζήτησε ο εισαγγελέας όλους τους φακέλους της ομάδας του κλιμακίου της Ανατολικής Κρήτης για συγκεκριμένα περιστατικά όπου έχουμε πολύ συχνά φαινόμενα. Στο ίδιο και στο ίδιο. Πάντως έχει υπάρξει περίπτωση που εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που είχε βάλει τα δολώματα. Ήταν πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, κάπου στο Καθαρό, όπου ο σκύλος μπήκε μέσα στο Μαντρί, τέλος πάντων,
σε μια αποθήκη, εντόπισε τα δολώματα και το ίδιο το συστατικό, ας πούμε, το φυτοφάρμακο, μέσα στη μάντρα. Οπότε εκεί πλέον έχει αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Ότι εκεί είναι το συγκεκριμένο το έχει βάλει, γιατί εκεί τα δολώματα ήταν στην περιουσία του μέσα. Ναι. Οι περιοχές που εντοπίζετε περισσότερο το πρόβλημα, ποιες είναι? Είναι στην ενδοχώρα? Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα των σκύλων δουλεύει κυρίως στην Ήπεθρο, γιατί είναι πολύ δύσκολο εντός της αστικής περιοχής να κάνει ανίχνευση, καθώς έχει πάρα πολλές ενοχλήσεις, αντιπερισπασμό. Ναι. Αυτοκίνητα, κόσμος πάει, έρχεται, άλλα ζώα και αποσπούν την προσοχή του ζώου. Μειώνει την αποτελεσματικότητα έβρεση. Ναι. Γίνεται νευρικό το ζώο, είναι πιο δύσκολο να συγκεντρωθεί να δουλέψει. Γι' αυτό προτιμάμε κυρίως με προτεραιότητα να δουλεύουμε στην Ήπεθρο και σε χωριά κοντά στην Ήπεθρο, που έχουμε και εκεί πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, αν όχι μέσα στις μεγάλες αστικές περιοχές, κοντά σε οικισμούς, όπου πάλι το θέμα είναι τα δέσποτα. Έχουμε κάποια αποτελέσματα όμως, κυρία Μπαξεβάνη, μετά από 1,5 χρόνο δράσης. Δυστυχώς. Μακάρι να ήταν χρειαστή η ομάδα, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν είναι. Ναι, μέχρι στιγμής, για τους 18 μήνες που δουλεύει η ομάδα σε όλη την Κρήτη, έχουμε 370 δολώματα διαφόρων μορφών, όπως σας είπα, αλλά κυρίως είναι μικρά κομμάτια τροφής και συσκευασμένων τροφίμων, όπως είναι τα λουκάνικα και τα ζαμπονάκια και διάφορα τέτοια, μπριζολίτσες κτλ. Ψαρέλες, ψαράκια, ό,τι φανταστείτε, ας πούμε. Και έχουμε εντοπίσει πάνω από 138 νεκρά ζώα δηλητηριασμένα. Τα 2/3 από αυτά είναι κυρίως οι κόστα, σκυλιά, γάτες. Και τα υπόλοιπα είναι άγρια, της άγριας πανίδας. Ζουρίδες, κατζόχυροι και κάποια άγρια πουλιά, άγρια πυκνά. Αυτά, αν τα βάλετε συνολικά, μιλάμε για γύρω στα 510 εν δυνάμει περιστατικά νέων δηλητηριάσεων, έτσι. Δηλαδή, αν αυτά τα δολώματα και τα ζώα που εντοπίζονται δεν αποσυρθούν από την Ήπεθρο, αμέσως σημαίνει ότι θα καταναλωθούν από κάποια άλλα ζώα, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα εκτινάσεται με τρομακτικούς ρυθμούς. Ναι. Αν αυτά δεν αποσυρθούν, γιατί η ομάδα, εκτός το ότι τα εντοπίζει, δηλαδή τα σκυλιά εντοπίζουν ουσιαστικά τα δολώματα, γιατί δεν είναι εύκολο να μπεις μέσα σε μια περιοχή Ήπεθρο, ας πούμε, 4-5-10 στρέμματα, να πάει ένας άνθρωπος να το ψάξει. Ο σκύλος το εντοπίζει χίλιες φορές πιο γρήγορα και πιο άμεσα. Οπότε μόλις θα βρει ο σκύλος, πάει ο φυροφύλακας, ο χειριστής του σκύλου, και τα μαζεύει, τα καλύπτει, τα θάβει, οπότε αμέσως τα εξαφανίζεις και από την Ήπεθρο και γλιτώνεις, ας πούμε, κάποια επόμενα θύματα. Βλέπουμε όμως είναι αρκετός ο αριθμός, κύριε Μπαξεβάνη. Ναι, ναι. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Και αυτά είναι μόνο αυτά που έρχονται με καταγγελία, έτσι, χωρίς αυτά που δεν καταγγέλλονται. Ναι, ή αυτά που δεν έχουν ενδεχομένως εντοπιστεί. Δεν έχουν πέσει στην αντίληψη, ναι. Φανταστείτε πόσο πολύ εκτινάζονται τα νούμερα. Ναι. Τώρα, αναρωτιέται κανείς, ας πούμε, για τις δράσεις. Είπατε τώρα με ποιες αιτίες κινούνται οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά. Από την άλλη, είναι και τραγικό να βλέπεις έτσι και την... γιατί συμπαρασύρεται και η άγρια ζωή, αλλά και τα οικόσιτα ζώα το ίδιο είναι. Ναι, έχουμε πάρα πολλά θύματα. Και στα στατιστικά, ας πούμε, που συλλέγονται από τουλάχιστον από την κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα και Κεντρική Ελλάδα, ας πούμε, που λειτουργούν άλλες δύο ομάδες σκύλων παρόμοια και μπορούμε και έχουμε πιο καλά στοιχεία, αν θέλετε, θα είναι το ότι έχουμε μεγάλες απώλειες και δηλαδή στοχεύουμε μεν στην Άγρια Πανίδα, αλλά είναι υπερδιπλάσια, υπερπολαπλάσια, θα έλεγα, τα οικόσιτα που δηλητηριάζονται. Και μιλάμε εκεί για ποιμενικούς σκύλους, για κυνηγετικούς σκύλους, που είναι. Και είναι και περιουσίες αυτές, έτσι. Δηλαδή, είναι και εργαλείο δουλειάς ο ποιμενικός σκύλος. Ναι, και εμείς το κόστος τους, έτσι. Να μην το συνηθίζουμε, ας πούμε, τον ελληνικό ποιμενικό. Ναι, στην περιοχή μας εδώ. Ναι, και να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα λυκόσκυλα, που είναι και της μόδας, ας πούμε. Αλλά για τους κτηνοτρόφους απάνω, ας πούμε, στην Πίντο και τα λοιπά, ένας ποιμενικός σκύλος ουσιαστικά είναι όχι απλός σύντροφος, είναι ένας δεύτερος, τρίτος άνθρωπος στο κοπάδι.
Ναι, και... ο ειδικά εκπαιδευμένος. Και ο... είναι πολύ, πολύ αποτελεσματικά σκυλιά αυτά στη φύλαξη του κοπαδιού. Και ο τρόπος βέβαια που πεθαίνουν αυτά τα, καλά, τα ζώα και συνήθως αβοήθητα, έτσι, δηλαδή δεν το... είναι... οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες. Και... είναι δραματικός ο θάνατος. Καλό θα ήταν όποιος βρίσκει ή υποψιάζεται δεν έχουμε, να... δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πέραν από το... τις απώλειες, ας πούμε, των ζώων, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και για την ανθρώπινη υγεία. Δηλαδή, σας λέω ένα μικρό παράδειγμα και έχουν υπάρξει περιστατικά, απλά δεν παίρνουν δημοσιότητα, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχουμε ακούσει για περιστατικά που, από παιδάκια, ας πούμε, που έπιασαν τέτοια δηλητηριασμένα θέματα ή που έφαγαν τέτοια πράγματα. Ακόμα και το σταράκι που έχουμε, ας πούμε, που λέμε για να βάλουμε για τον ποντικό, ανά πάσα στιγμή ένα παιδάκι μπορεί να πάει να το πιάσει αυτό το πράγμα. Και μετά θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Έτσι, μιλάμε για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Πράγματα που δεν συνειδητοποιούμε ότι πώς μπορεί να εξελιχθούν. Ένα περιστατικό, ας πούμε, στην πλατεία Νοικίας, εδώ κεντρικά στο Ηράκλειο, το γνωρίζετε αυτό, έτσι. Ναι. Συνεργάτης έχασε το σκύλο του από φόλα. Εκεί παίζουν πάνω από 30-40 παιδάκια ένα απόγευμα. Κάλιστα ένα από αυτά που δεν γνωρίζει μικρή ηλικία και αν φύγει από την επίβλεψη του γονέα, του συνοδού, ας πούμε, θα μπορεί κάλλιστα να το πιάσει και να το φάει. Και μιλάμε για κλάσματα δευτερολέπτου, έτσι. Δεν, δεν το σώσεις. Και ανάλογα και το συστατικό. Ένα λανέιτο, ας πούμε, είναι θανατηφόρο. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε τώρα για πρωτοβουλίες τραγικές ανθρώπων, έτσι, και εγκληματικές πρωτοβουλίες. Εσείς πρόκειται, κυρία Μπαξεβάνη, να κάνετε και κάποιες δράσεις στο επόμενο διάστημα όσον αφορά σε ανθρώπους που θα ήθελαν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο? Ναι. Κοιτάξτε, δράσεις ούτως ή άλλως και μέσα από τα προγράμματα που υλοποιούμε, γιατί δουλεύουμε με το θέμα των δηλητηρίων, σας λέω, από το 2010 πιο επισταμμένα, με διάφορα προγράμματα και πέρα από το ευρωπαϊκό και με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λεβέντη εδώ και 3 χρόνια συνεχίζουμε και με αυτόν τον τρόπο αγοράστηκαν και τα 2 σκυλιά και συνεχίζουν τη δράση τους. Κάνουμε ενημερώσεις συνέχεια και με ειδικές ομάδες και με έντυπα που βγάζουμε και παρουσιάσεις. Και με τον κόσμο που μιλάμε, ας πούμε. Και τώρα σε δεύτερη φάση θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και ένα πιο πυκνό δίκτυο εθελοντών για την παροχή πρώτων βοηθειών. Κυρίως στην Άγρια Πανίδα, βέβαια, γιατί στα 20 εντάξει υπάρχουν αρκετές ομάδες ζώφιλες, φιλοζωικά σωματεία, τέλος πάντων, που δουλεύουν. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές. Αλλά να συνεπικουρήσουμε και να δούμε και το κομμάτι της Άγριας Πανίδας, ας πούμε. Γιατί έχει μεγάλη σημασία σε περιπτώσεις δηλητηρίασης η άμεση αντίδραση του κόσμου. Όσο πιο γρήγορα έρθει το ζώο για πρώτες βοήθειες ή όσο πιο γρήγορα του δοθούν οι πρώτες βοήθειες, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης έχει. Και τώρα είναι και πιο δύσκολες περιοχές. Ναι. Οι πρώτες βοήθειες δυστυχώς είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο θέμα της Κρήτης, γιατί φανταστείτε ολόκληρη περιοχή μας. Το νησί δεν έχει κέντρο περίθαλψης Άγριας Πανίδας. Δηλαδή αναγκαζόμαστε και στέλνουμε τα ζώα στην Αθήνα. Κυρίως τώρα εμείς πλέον δουλεύουμε με την Άνιμα, την Αλκιόνη, 2 άλλα κέντρα περίθαλψης και λιγότερο με το ΕΚΠΑΣ. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο, άλλα 2 νομίζω στη Θεσσαλονίκη που παίρνουν ζώα από την υπηρετική χώρα. Φανταστείτε όμως όλη αυτή την ταλαιπωρία να βρεθεί το ζώο δηλητηριασμένο στο τυμπάκι, να πρέπει να έρθει στο Ηράκλειο, να του δοθούν πρώτες βοήθειες, από εδώ να σταλεί με καράβι στην Αθήνα. Μιλάμε τώρα για μια διαδικασία 24 και 48 ώρων, καμιά φορά. Ο χρόνος αυτός είναι κρίσιμος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτός που θα το βρει να μπορεί να του δώσει πρώτες βοήθειες αρχικά, είτε νερό, είτε ηλεκτρολίτες, είτε οτιδήποτε, ή ακόμα και κάποιες κορτιζόνες. Οπότε ο στόχος μας είναι να δημιουργηθεί τώρα ένα δίκτυο σε όλη την Κρήτη από εθελοντές που θα εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες ώστε να μπορέσουν να προχωράνε, να προχωράνε λίγο πιο και γρήγορα. Και κάποια στιγμή βέβαια να υπάρξει και ένα κέντρο που λέτε εδώ, ολόκληρη Κρήτη. Αυτό είναι μια μεγάλη περιφέρεια. Δυστυχώς το ψάχνουμε εδώ και 5 χρόνια, πάνω από 5 χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει μια επικάλυψη αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. Δεν είναι εύκολο να το κάνει ένας ιδιωτικός φορέας ή μια ΜΚΟ. Θέλει μεγάλη δέσμευση.
θέλει πολύ υποστήριξη και οικονομική και υποδομών. Να τονίσουμε ότι η προστασία της Άγριας Πανίδας δεν είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε εθελοντή ή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος όπως είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Έτσι, αυτό είναι μια, σαν πάρεργο και από, καθαρά από, για λόγους που άπτονται και του ενδιαφέροντος του επιστημονικού, αλλά και επειδή υπάρχει μια υποδομή και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Αλλά από εκεί και μετά θέλει μια σταθερή υποδομή. Αυτά είναι αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των υπηρεσιών του και των υπηρεσιών περιβάλλοντος τοπικά. Και θέλει μια υποστήριξη κρατική. Θα έπρεπε να είναι μια δομή του κράτους. Ακόμα και η Αίγινα, ακόμα και η Άνιμα και η Αλκιόνη βασίζονται πάρα πολύ στον εθελοντισμό. Έτσι, δεν είναι δηλαδή και λίγη οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη υποδομών από το κράτος. Που είναι κέντρα περίθαλψης που δέχονται από όλη την Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να στηρίζεται, τέτοιες δομές δεν μπορούν να στηρίζονται στον εθελοντισμό. Ναι. Όπως και το θέμα των αδέσποτων δεν μπορεί να στηρίζεται στις φιλοζωικές. Ναι, και πάλι καλά, ας πούμε, στον βαθμό είναι, που. Ακριβώς. Και πάλι καλά. Ναι, αλλά δεν μπορείς με τον εθελοντισμό να στηρίξεις τέτοια πράγματα. Θέλει και πιο ουσιαστικές δομές να υπάρχουν διαχρονικά και να στηρίζονται και από τις υπηρεσιακές. Και από τις υπηρεσίες να υπάρχουν εκτιμίατροι των περιφερειών και του Υπουργείου, να υπάρχουν χώροι που θα μπορούν να φιλοξενηθούν αυτά τα ζώα. Και βέβαια ας ελπίσουμε. Να συνεπικουρεί και ο εθελοντής. Και ο εθελοντής. Ας ελπίσουμε, κυρία Μπαξεβάνη, σε κάτι. Συνεπικουρικά, όχι ως αρμοδιότητα. Ως αρμοδιότητα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα και τις πληροφορίες. μια χαρά για να ευαισθητοποιούμαστε όλοι μας όσο μπορούμε. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Καλά, θα υπάρξουν σίγουρα ανακοινώσεις και για τη δημιουργία του δικτύου των εθελοντών και για την εκπαίδευση, γιατί θα υπάρξουν και δύο σεμινάρια σχετικά από εμάς. Ωραία. Ελπίζω με χαρά να τον Απρίλιο-Μάιο να έχουμε νεότερα και να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο σας ευχόμαστε. Επίσης, να είστε καλά.